Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τον νόμο Κατσέλη. Ένα νόμο που κράτησε μια δεκαετία, που ωφέλησε πάρα πολλούς δανειολήπτες, είτε δίκαια είτε άδικα. Κάποιους δεν τους ωφέλησε, κάποιοι ένιωσαν ότι αδικήθηκαν, κάποιοι ευνοήθηκαν. Και γνωρίζω ότι το βίντεο το παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή όχι μόνο άνθρωποι δανειολήπτες, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι ο μέσος όρος ηλικίας πλέον των δανειοληπτών είναι γύρω στα 60-65. Την τελευταία δεκαετία δεν δίνονταν καθόλου δάνεια. Δηλαδή, ένας άνθρωπος τώρα 28-30 χρονών αποκλείεται να είναι δανειολήπτης κόκκινων δανείων. Πότε το πήρε το δάνειο, όταν ήταν 17 χρονών? Δεν γίνεται. Άρα, τα δάνεια λήφθησαν τον καιρό των παχιών αγελάδων, πριν από μια 15 ετία περίπου. Επομένως, οι δανειολήπτες πλέον έχουν μεγαλώσει ηλικιακά και αυτό είναι ένα θέμα και κάτι που θα ήθελα να τονίσω. Ένας δανειολήπτης 65-70 χρονών, κουρασμένος από τη ζωή, ταλαιπωρημένος από αυτή την ιστορία του δανείου, ενδεχομένως έχει αγανακτήσει, έχει μπει σε διαδικασίες που έχει χάσει, μπορεί να έχει χάσει τον νόμο Κατσέλη, να βρίσκεται σε αδιέξοδο, δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί την κατάσταση. Και αυτό το λέω για τους συγγενείς, για τα παιδιά αυτών των ανθρώπων, που τα παιδιά πλέον είναι 35 και 40 χρονών, δεν είναι ανήλικοι. Πρέπει να βοηθήσουν και να συνδράμουν στην κατάσταση, αν θέλουν φυσικά να διατηρήσουν την περιουσία τους και τα περιουσιακά στοιχεία των γονιών τους. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι οι γονείς δεν ενημερώνουν τα παιδιά τους για την πραγματική διάσταση του προβλήματος, προκειμένου να μην τους στεναχωρήσουν, να μην τους ταράξουν. Δεν λένε τίποτα. Πολλές φορές λένε ότι χρωστάνε, ας πούμε, 30.000 ευρώ, ενώ αυτοί χρωστάνε 130.000 ευρώ. Αφήνουν εννοηθεί ότι είναι κάτι το οποίο το διευθετούν και το διαχειρίζονται πάρα πολύ εύκολα, ενώ αυτοί υποφέρουν. Πολλές φορές με παίρνουν άνθρωποι και μου λένε, εγώ τώρα τα έμαθα, οι γονείς μου δεν πληρώνουν το δάνειο εδώ και μια δεκαετία και εγώ δεν ήξερα τίποτα, τώρα τα μαθαίνω, γι' αυτό και επικοινώνησα μαζί σας. Δεν είναι λύση αυτή να κρύβεις την κατάσταση, ακόμα και άνθρωποι 35-40 χρονών που καταλαβαίνουν ότι οι γονείς τους δεν είναι σε θέση να το διαχειριστούν, δεν καταλαβαίνουν πολλά πράγματα, πρέπει οι ίδιοι να αναλάβουν δράση, να ενημερωθούν, να πάνε μαζί με τους γονείς τους σε ένα ραντεβού, σε ένα δικηγορικό γραφείο. Εγώ, όσοι έρχονται στο γραφείο, τους προτρέπω, όσοι θέλουν να με συναντήσουν στο γραφείο μου για μια ενημερωτική συνάντηση, τους προτρέπω να έρθουν μαζί με τα παιδιά τους, που είναι σε θέση να κατανοήσουν πολύ περισσότερα πράγματα. Άρα, τι έχει συμβεί με αυτό το νόμο Κατσέλη? Ξεκίνησε πριν από μια δεκαετία, πλέον δεν υπάρχει, όμως υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμείς αιτήσεις. Δηλαδή, περιμένουν άνθρωποι να εκδικαστεί η υπόθεσή τους. Έχουν πάρει μια προσωρινή διαταγή, μια προσωρινή προστασία, πληρώνουν ένα μικρό ποσό στο δάνειο και με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται η περιουσία τους. Έχουν την αίσθηση, την ψευδαίσθηση ότι εφόσον πήραν την προσωρινή διαταγή θα κερδίσουν και το οριστικό δικαστήριο, αλλά τελικά οι πιο πολλές αιτήσεις απορρίπτονται. Γιατί απορρίπτονται λόγω δόλου και πέφτουν από τα σύννεφα οι δανειολήπτες. Τι θα πει λόγω δόλου? Ότι δηλαδή όταν πήρες τα δάνεια δεν είχες εισηγήσει και σταθμεί σωστά τις καταστάσεις. Ίσως να μην είσαι σε θέση να αποπληρώσεις, αλλά εσύ λες, έχει ο Θεός, θα τα καταφέρω, ενώ δεν ήσουν σίγουρος ότι μπορείς να τα καταφέρεις, άρα δεν έδειξες τη συμπεριφορά ενός συνετού δανειολήπτη, άρα σου απορρίπτει την αίτηση ο δικαστής. Αυτή είναι η συλλογιστική της δόλειας υπερχρέωσης. Ιδιαίτερα, οι περισσότερες από τις υποθέσεις απορρίπτονται λόγω δόλου, λοιπόν. Μπορεί βέβαια ένας δανειολήπτης να κάνει έφεση. Έχει παρατηρηθεί ότι οι αποφάσεις επί των εφέσεων παρακολουθούν τις αποφάσεις των ειρηνοδικείων. Δηλαδή, αν βγάλει ο ειρηνοδίκης ότι είναι με δόλο, το ίδιο θα βγάλει και ο πρωτοδίκης, το μονομιλές πρωτοδικείο που θα γίνει το δικαστήριο, αλλά και πάλι μπορείς να κάνεις την προσπάθειά σου. Αν απορριφθεί λοιπόν μια αίτηση στο ειρηνοδικείο, πάρα πολλοί λοιπόν το καταλαβαίνουν ότι δεν θα πάνε καλά στην διέξοδο τη δικαστική και επιλέγουν το δρόμο των διαπραγματεύσεων με την τράπεζα. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν καλό είναι να σταθμίσουν καλά την κατάσταση, να δούνε αν τους συμφέρει η ρύθμιση που προτείνει η τράπεζα, αν τους συμφέρει μια τραπεζική διαμεσολάβηση που είναι ένας πολύ πιο άρτιος και σωστός και λεπτομερής και εντελεχής τρόπος να γίνει διαπραγμάτευση του δανείου με πολύ καλά αποτελέσματα. Μήπως τους συμφέρει να κάνουν έφεση, μήπως τους συμφέρει να περιμένουν να εκδικαστεί η υπόθεση τους στο ειρηνοδικείο, αλλά τις πιο πολλές φορές απορρίπτονται οι αιτήσεις στο ειρηνοδικείο. Άρα είναι κάτι που είναι κατά περίπτωση. Μεγάλο ρόλο παίζει και η συγκυρία, σε τι καταστάσεις ζεις, ποιος δικαστής θα δικάσει την υπόθεσή σου, ποια είναι τα δεδομένα της υπόθεσής σου, αν ο δικηγόρος θα ασχοληθεί μαζί σου, θα δείξει υπευθυνότητα, θα είναι ένα άτομο με το οποίο μπορείς να
να υπάρχει και καλή χημεία μεταξύ σας, να υπάρχει συνεννόηση, να υπάρχει καλή συνεργασία. Είναι πολλές οι παράμετροι για το πώς θα διευθετηθεί τελικά αυτό το θέμα. Πάντως είναι κάτι που είναι κατά περίπτωση και πρέπει οπωσδήποτε να έχει ένας δανειολήπτης την καθοδήγηση ενός σωστού και έμπειρου δικηγόρου. Και πάντα το τονίζω να ενημερώνει την οικογένειά του. Γι' αυτό και έχουμε και κύμα τέτοιων αποποιήσεων. Υπάρχουν άνθρωποι που μου λένε ότι ο πατέρας μου, ας πούμε, είχε δάνεια, δεν ξέραμε τίποτα, έχει φύγει από τη ζωή εδώ και 5 χρόνια και τώρα το μάθαμε, δεν μας είχε πει τίποτα. Αυτές είναι καταστάσεις πολύ δυσάρεστες. Άρα καλό είναι να υπάρχει συνεννόηση μεταξύ μιας οικογένειας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα μου, korsanou.gr. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου για να ενημερώνεστε συνεχώς με ενημερωτικά μικρά βίντεο για νομικά θέματα που σας αφορούν.